δύσκολες μέρες για την χώρα να επισκέψουμε το νοσοκομείο του Μαρκολάου για να επιθεωρήσω ένα σημαντικό έργο, την πλήρη ανακαίνιση της πνευμολογικής κλινικής, η οποία όπως ίσως θυμάστε είχε καταστραφεί από μια πυρκαγιά του 2022. Ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Θέλω να συγχαρώ το νοσοκομείο, τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και όλα τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που κινητοποίησαν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραλαμβάνω πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου από αύριο οι νοσηλευόμενοι να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε έναν υπερσύγχρονο όροφο, ο οποίος ολοκληρώθηκε σε πρώτο έργο. Είναι μια εικόνα από το μέλλον, αλλά ένα μέλλον το οποίο πολύ γρήγορα ελπίζουμε να γίνει παρόν για το πώς αντιλαμβανόμαστε τις επενδύσεις που θα κάνουμε στις υποδομές και εθνικού συστήματος υγείας. Μόνο εδώ, στο νοσοκομείο Μαρκολάου, θα διατεθούν παραπάνω από 17 εκατομμύρια, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων θα κατευθυνθεί στη δημιουργία ενός καινούργιου δικτύου για γονιδιακές και επιθετικές θεραπείες, το μέλλον της ιατρικής. Και νομίζω ότι σαν νοσοκομείο με την ιστορία του Μαρκολάου, σε 7 χρόνια να κλείσει 100 χρόνια ζωής, του αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και στην ιατρική επιστήμη. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα μόνο μικρό τμήμα των συνολικών έργων που δρομολογούνται στο τομέα της υγείας. Από τη μεγάλη αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ, την οποία ήδη έχουμε παρουσιάσει στο 20 Ιουλίου, μέχρι τις παρεμβάσεις σε τμήματα επιβολών των περιστατικών και σε κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Σε συνδυασμό προφανώς με την προσθήκη νέων στελεχών, νέων εργαζόμενων, μέσα από 10.000 νέες προσλήψεις, δέσμευσή μας για ένα νέο σύγχρονο σύστημα υγείας, ένα από τα καλύτερα τεχνικά συστήματα υγείας του Ευρώπη, υλοποιείται βήμα-βήμα υπό την καθοδήγηση του Υπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου. Είμαστε ακόμα στην αρχή και θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν. Thank you.